Να σα δείξω, φίλε και φίλοι, το πρωτοσέλιδο τη Κόντρα Νιού που θα βρείτε το πρωί στα περίπτερα. Πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα, πολύ σημαντικό πρώτο θέμα. Έρχεται μεγάλο σεισμό. Μαύρο χρήμα κορυφαίων πολιτικών στι καυτέ λίστε τη Ρινανία και του Φαλσιανή. Σε κατάσταση νευρική κρίση βρίσκονται κορυφαίοι εκπρόσωποι του παλιού πολιτικού και επιχειρηματικού συστήματο, γράφει η εφημερίδα. Οι βαρόνοι τη διαπλοκή έχουν παγιδευτεί στι καυτέ λίστε τη Τρινανία και του Φαλσιανή και τρέμουν στην κυριολεξία το σεισμό που θα προκαλέσουν οι αποκαλύψει για του μαύρου λογαριασμού σε ελβετικέ τράπεζε που είχαν παρκάρει τεράστια ποσά απομίζες, από μίζε από τι χαριστικέ προμήθειε που εξασφάλιζαν από το δημόσιο και από τι υπερτιμολογήσει των μεγάλων έργων. Πολύ σημαντικό το πρώτο θέμα. Άλλο θέμα, ξέπλαινε δισεκατομμύρια και στην Αθήνα. Ο πάμπλουτο Κινέζο μαφιόζο που συνελήφθη χρηματοδοτούσε με μαύρα πλουσίου Έλληνε επιχειρηματίε. Ευρωπαϊκή έρευνα σοκ. Τρέμουν για το μέλλον των παιδιών του οι Έλληνε που έχουν εξαντληθεί από την κρίση. Με ξαφνικό οικονομικό θάνατο απειλούνται 60.000 επιχειρήσει. Να τα πολύ σοβαρά θέματα. Με ξαφνικό θάνατο οικονομικό απειλούνται 60.000 επιχειρήσει. Ποιοι δικαιούνται δωρεάν ρεύμα και επιδότηση σύντηση. Λυποθυμίε στι ουρέ για τα τέλη. Το αδιαχώριο επικράτησε χθε στι τράπεζε από του πολίτε που πήγαν να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορία. Ήταν τόσο μεγάλο ο συνοστισμό που από την πολύ ωραία αναμονή σημειώθηκαν μέχρι και λιποθυμίε. Και το άρθρο του κυρίου Γιώργου Κουρί, Αλέξη, μα είπε να σε ψηφίσουμε. Σε πιστέψαμε, σε ψηφίσαμε, σε κάναμε πρωθυπουργό. Τώρα όμω είναι η σειρά σου να μα ξεμπλέξει. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που θα βρείτε μαζί με την εφημερίδα το πρωί α, στα περίπτερα. Κοντά μα, όπω σα προανήγγειλα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο κύριο Τάκη Μπαλτάκο. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Δικηγόρο, πολιτικό, πόρυμ, γενικό γραμματέα κυβέρνηση. Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελο Βενιζέλου, πώ είστε. Μια χαρά. Να σα ευχηθώ χρόνια πολλά, Επίσης. να ευχηθώ Επίσης. καλή χρονιά. Ε, έγινε μία έρευνα, αγαπητέ κύριε Μπαλτάκο, από το Azans France Press, είναι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, για τα 10 πρόσωπα τη χρονιά. Εγώ ξέρω ποιο, είναι, ποιο ψηφίσαν οι Γάλλοι. Πρώτο πρόσωπο. Εσεί ποιον φαντάζεστε, ποιο πρόσωπο φαντάζεστε ότι είναι πρώτο στην προτίμηση των Γάλλων. Εννοείται μεταξύ των Γάλλων. Όχι, δηλαδή Γάλλοι σε πολιτικοί. παγκόσμιο, σε παγκόσμιο παιδί. ε, Πολιτική από όλο τον πλανήτη. Και προσωπικότητε, όχι μόνο πολιτική. Ποιο είναι το πρόσωπο τη χρονιά, κατά τη γνώμη σα. Ε, για ε, του Γάλλους Για του Εγώ θα λέγω Πούτιν. ο Πούτιν. Ο Πούτιν. Ο Πούτιν είναι δεύτερο. Κοντά πέσατε. Πρώτο πρόσωπο είναι η Άγγελα Μέρκελ, κύριε Μπαλτάκο. Είναι το πρόσωπο τη χρονιά και από το γαλλικό πρακτορείο. Την είδαμε και στο Time την περασμένη εβδομάδα. Είχε βγει μετά το αμερικάνικο περιοδικό το Time, φίλε και φίλοι, όπου είχε εξώφυλλο τη Μέρκελ. Πρόσωπο τη χρονιά και από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, από το Azans France Press. Δεύτερο πρόσωπο, κύριε Μπαλτάκο, είναι ο Πούτιν. Είναι στη δεύτερη θέση. Ε, το 14. Ήταν πρώτο ο Πούτιν. Yeah, το θυμάμαι, ναι. Τώρα, πέρσι για το 2015, βγάζουν τον, τον Πούτιν στη δεύτερη θέση. Τρίτη θέση είναι ο Πάπα Φραγκίσκο. Στην τέταρτη θέση είναι οι κάτοικοι του Παρισιού. Και είναι οι κάτοικοι του Παρισιού, διότι δεν νικήθηκαν, κύριε Μπαλτάκο, από το φόβο μετά τι τρομοκρατικέ επιθέσει του Ισλαμικού κράτου στο Σαλή Επντό, αλλά και στα τρομοκρατικά χτυπήματα, τα φοβερά τρομοκρατικά χτυπήματα τη 13η Νοεμβρίου. Έχουμε εκπλήξει. Παρακάτω, 10 θα πω, αλλά έχουμε εκπλήξει διότι υπάρχουν και ελληνικά πρόσωπα, φίλε και φίλοι. Στην πρώτη δεκάδα, ναι. Στην πέμπτη θέση είναι ο ηγέτη του Άισι, των τζιχαντιστών. Είναι ο Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκάντι. Είναι ο ηγέτη του Ισλαμικού κράτου. Που, αν και άφαντο, έκανε την, την τζιχαντιστική οργάνωση να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Στην επόμενη αμέσω θέση, στην έκτη, είναι η Αούγκ Σαν Σου είναι τη Μιανμάρ και ακολουθεί στην 7η θέση ποιο λέτε. Ο υποψήφιο για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων είναι ο κύριο Ντόναλτ Τραμπ στην 7η θέση. Και στην 8η θέση ο Αλέξη Τσίπρα και ο πρώην Υπουργό Οικονομικών μαζί, κύριε Μπαλτάκο, ο κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, βρίσκονται στην 8η θέση του Azans France Press, του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Γιατί διότι συμβολίζει ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Βαρουφάκη την αντίσταση στις πολιτικές της λιτότητας που ζητήθηκε να εφαρμόσει η Ελλάδα. Μπήκανε στην 8η θέση. Τώρα, στην 1η θέση είναι ο κύριος Ζεπ Μπλάτερ, είναι ο πρόεδρος, ο έκπτωτος βέβαια τώρα, εσείς ασχολείστε και με το ποδόσφαιρο, τα γνωρίζετε yeah, αυτά, Τη yeah. της FIFA. Και στην τελευταία θέση τη μοιράζονται δύο πρόσωπα, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τζον Κέρι, και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ. Τσίπρα Βαρουφάκη στην 8 θέση, γιατί αντισταθήκανε, λέει, στη λιτότητα. Πώ την είδατε αυτή τη δεκάδα, Φυσιολογική θα μπορούσα να πω. Φυσιολογική. Απλώ δεν μου αρέσει πολύ η Μέρκελ στην πρώτη θέση προσωπικά. Ε Διότι η Μέρκελ έχει κάνει τον ελληνικό λαό να έχει γονατίσει και να έχει υποφέρει και αυτό το πράγμα με προσωπικά με ενοχλεί. Το γεγονό δηλαδή ότι οι Γάλλοι, οι οποίοι ταυτίζονται με του Γερμανού σε τέτοια θέματα, την ψηφίσαν στην πρώτη θέση. Αυτό είναι το μόνο ενοχλητικό. Πήρε πολλού πόντου για το προσφυγικό η Μέρκελ γενικώ. Το έπαιξε έξυπνα mm. στο προσφυγικό και εκεί ανέβηκαν οι μετοχέ τη πολύ μας στο 2015. Το έπαιξε αυτή έξυπνα επειδή δεν το, παίζαμε, δεν το παίζουμε εμεί έξυπνα. Δηλαδή. Γιατί ανοίγουμε εμεί την πόρτα και μπορεί η Μέρκελ μετά να κάνει παιχνίδι πάνω σε αυτό το θέμα. Mm -hmm. Αν εμεί δεν είχαμε ανοίξει την πόρτα, η Μέρκελ δεν θα είχε κανένα πόντο για το προσφυγικό. Ε, με εκφράζει πολύ η τοποθέτηση που κάνατε και με, μου άρεσε πάρα πολύ και η άποψη που εκφράσατε μόλι για την κυρία Μέρκελ. Θέλω να σταθούμε ένα-δύο λεπτά. Τι ακριβώ σα έχει ενοχλήσει στη γερμανική πολιτική, στην κυρία Μέρκελ, νομίζω ότι η άποψή σα περίπου θα είναι η ίδια και για τον κύριο Σόιμπλε. Αυτό που με έχει ενοχλήσει στη Μέρκελ είναι ο αδίστακτο σταυροφορικό υπεριαλισμό, τον οποίο έδειξε απέναντι στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Σταυροφορικό υπεριαλισμό, ε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώ με έχει ενοχλήσει. Με ενοχλούσε και όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, με ενοχλεί και τώρα και θα με πάντα. Ο, τότε που ήσασταν τώρα με την ευκαιρία που το λέτε, τότε που ήσασταν στην κυβέρνηση και μιλούσατε 50 φορέ την ημέρα με τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τι σα έλεγε ο κύριο Σαμαρά για την κυρία Μέρκελ, Πώ ήταν οι σχέσει του, Δεν, δεν απαντά σε αυτήν την ερώτηση. Δεν απαντάτε. Όχι, βέβαια, γιατί δεν να... αυτό ότι δεν, ότι δεν βγάζετε δημοσίω τα, τα, μυστικά, τα απόρριτα εκείνη τη περίοδου. Αλλά από την άλλη, θα έχει ενδιαφέρον για του τηλεθεατέ να, 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 γνωρίζουμε και για μένα να γνωρίζουμε ε, τι πίστευε για την ε, Καγκελάριο ο, ο Έλληνα Πρωθυπουργό τότε. Όχι, αυτό δεν θα το πω. Αυτό θα το πει εκείνο εάν ερωτηθεί. Δεν πρόκειται ποτέ να πω τι έλεγε ο Πρωθυπουργό στο τριψήφιο τηλέφωνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Μπορώ να σα πω τι σκεφτόμουν εγώ για τη Μέρκελ, αλλά όχι τι σκεφτόμουν για την Ελλάδα. Να μα πείτε εσεί τι σκεφτόσασταν. Σκεφτόμουν αυτό που είπα πριν. Αυτό που είπατε για την είπα τον, Δηλαδή, ναι. ότι. Το, φέροντε... το γερμανικό υπεριαλισμό. Ναι. Αυτό λέτε. Ακριβώ. Ο οποίο είναι αταβιστική συνήθεια των Γερμανών. Το έχουν δηλαδή από την εποχή των τευτών υποτών έχουν προσπαθήσει να κατακτήσουν όλη την Ευρώπη και δυτικά και ανατολικά από τον 11ο αιώνα και μετά και αυτό τους βγαίνει και τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά με ενοχλούσε πάρα πολύ. Ναι. Το έλεγα σε όλους τους τόνους και σε όλους τους υπουργού, όχι μόνο στον Πρωθυπουργό. Ναι. Το τι έλεγαν εκείνοι πρέπει να ρωτηθούν εκείνοι. Έχετε δίκιο. Εγώ το σέβομαι αυτό και το τιμώ πολύ ότι είστε άνθρωπος ο οποίος δεν βγάζει προς τα έξω όσα σημαντικά έχετε βιώσει και γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι ήσασταν ο εξαπορείτων του Αντώνη του Σαμαρά και έχετε ζήσει θάματα και πράγματα. Για πόσο καιρό ήσασταν εκεί στο Μαξίμου, 21 μήνε. 21 μήνε. Από τότε που έγινε η στραβή με την υποκλαπή σα, συνομιλία και την δικαστική έρευνα που ακολούθησε και όλα τα υπόλοιπα. Έχετε διακόψει κάθε επαφή με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μιλάτε καθόλου. Ε, τουλάχιστον στι γιορτέ ανταλλάξατε ευχέ πιθανώ ή δεν μιλάτε καθόλου. Ούτε σε αυτό απαντάω συνήθω. Εγώ ξέρω ότι μιλάτε. Δεν απαντάω σε αυτό. Εγώ γνωρίζω ότι μιλάτε και θα εξηγήσω αργότερα γιατί μιλάτε βάσει και μια θα έλεγα μαθηματική πολιτική πράξη, να το πω έτσι. Γιατί Μαι. σίγουρα, φίλε και φίλοι, μιλάει ο κύριο Αντώνη Σαμαράς με τον κύριο Ντάκη Μπαλτάκο. Ε, 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 και έχει σχέση βέβαια μετα, με, με τι εξελίξει στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Το μαθηματικό που είναι όμω, τι μαθηματικό υπάρχει. Ε. Θα σα πω, θα σα πω σε λίγο. Ε, τώρα, κατά τη γνώμη σα, η Γερμανία έχει την μεγαλύτερη ευθύνη για την ε, ε, οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα σήμερα. Έχει με την... την... πολιτική της και με τη στάση της απέναντι στο ελληνικό πρόβλημα. Έχει ευθύνη υπό την έννοια ότι η Γερμανία, επειδή... οι Γερμανοί μάλλον επειδή έχουν υποστεί και θυμούνται πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα γεγονότα της δημοκρατίας Βαϊμάρης, του Μεσοπολέμου δηλαδή, του πληθωρισμού, ο οποίος διέλυσε τη χώρα τους και οδήγησε τον Χίτλερ στην εξουσία, έχουν μια μανία με τη λιτότητα. Έχουν μια μανιώδη τάση λιτότητα, την οποία επιβάλλουν κυρίω στου λαού του Ευρωπαϊκού Νότου. Στη χώρα του την επιβάλλουν τη λιτότητα. Είναι, δηλαδή έχουν, έχει λογική αυτή η πολιτική και, στην, και, στη Γερμανία ή αυτή την άποψη την έχουν μόνο για τα άλλα κράτη. Όχι, την έχουν και στη δική του χώρα με διαφορά ότι ο δικό του λαό είναι διαφορετικό. Λαός, δηλαδή, όταν πάει να κάνει απεργία ένα συνδικάτο μετάλλου, α πούμε, στη Γερμανία, αμέσω οι βιομήχανοι μετάλλου βγάζουν μια ανακοίνωση στη τηλεόραση, η οποία λέει η απεργία των μεταλλορίχων τη Γερμανία ή των μεταλλουργών χαροποιεί ιδιαίτερα του μεταλλουργού τη Ιαπωνία. Σαν να του λένε δηλαδή ότι κοιτάξτε, αν δεν είσαστε ανταγωνιστικοί, θα Άς. κλείσει το εργοστάσιο, mm -hmm. θα δουλεύουν τα Ιαπωνέζικα εργοστάσια, τα Κορεάτικα, τα Κινέζικα, δεν έχει σημασία. Και με τον τρόπο αυτό, επειδή και εκεί ο λαό αυτά είναι διαφορετικό, βέβαια, δεν Αυτό θα σα ρωτάω. Αυτά είναι, τα, είναι, τα επιχειρήματα λαός, δηλαδή. Εκεί πιάνουν, πιάνουν. Πιάνουν αυτά τα, πιάνουν. Αυτά τα επιχειρήματα. Ε, Πώ δεν πιάνουν. Σαφώ και πιάνουν. Έχουν δηλαδή τη λιτότητα αυτή και στον δικό του λαό, με διαφορά ότι είναι ο δικό του λαό. Δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τον, τη δική του λιτότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο, ο οποίο έχει άλλη αντίληψη και άλλη νοοτροπία σε δίκαιο. σχέση με του με, με τους Έχ, Γερμανού. Αυτό είναι Άρα... εννοώ ο υπεριαλισμό Αυτό είναι το υπεριαλισμό. Άρα καταλαβαίνω ότι δίνεται πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη για την κακή οικονομική κατάσταση που είναι σήμερα η Ελλάδα στου Γερμανού. Δίνω ευθύνη υπό την εξή έννοια. Παρακολουθούν τα πάντα και γνωρίζουν τα πάντα και ελέγχουν τα πάντα. Γιατί λοιπόν συνέχισαν να επιτρέπουν τον δανεισμό τη χώρα όλη τη δεκαετία του 2000, όταν έβλεπαν πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπα τα πάντα παρακολουθούν, mm -hmm. ότι η χώρα πηγαίνει προς έναν υπερδανισμό ο οποίος θα την οδηγήσει σε κρίση. Δηλαδή αγοράζαμε τα δικά του οπλικά συστήματα, δάνειζαν και για αυτά και συνέχεια μας κατηγορούν γιατί υπερδανιστήκαμε. Μα αυτοί μας υπερδάνειζαν. Αν εκείνοι ήθελαν να κοπεί ο υπερδανισμό και να μην φτάσει η χώρα στο σημείο που έχει φτάσει τώρα, mm -hmm. το 2010 μάλλον, θα μπορούσαν οι Γερμανοί πάρα πολύ εύκολα να το κόψουν αυτό. Mm -hmm. Η διαφορά ποια είναι, ότι ακολουθώντα αυτή την πολιτική και φτάνοντα στον υπερδανισμό τη χώρα και συνέχεια στα μνημόνια, έχουν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό προτεκτοράτο. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Και δεν υπάρχει Έλληνα πολιτικό ο οποίο να το έχει πει αυτό με τέτοια, τόση σαφήνεια. Ότι για ποιο λόγο κατηγορεί αυτόν που δανείστηκε και όχι αυτόν που δάνειζε. Αν δηλαδή ένα τραπεζίτη πάει στο δρόμο και βρει έναν άστεγο και του πει πάρα εκατομμύριο ευρώ δάνειο να αγοράσει σπίτι και ο άστεγο δεν μπορεί να το πληρώσει, θα φταίει ο άστεγο που το πήρε και όχι ο τραπεζίτη ο οποίο το έδωσε. Τώρα γεννάτε το εξή πολύ εύλογο ερώτημα μετά από αυτά τα που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σωστά που λέτε. Γιατί μα δανείζανε ενώ, βλέπουμε, ενώ βλέπανε, ενώ γνωρίζανε, ενώ ξέρανε ότι δεν έπρεπε να μα δανείζουν. Σα είπα, διότι ναι. πολιτικά αυτό οδηγεί σε οικονομική ναι. και πολιτική, κατά συνέπεια, υποδούλωση. Δηλαδή δημιουργεί... μα δίνανε λεφτά, μα δανείζανε για να μα στο μέλλον έχοντα σχέδιο για να μα υποδουλώσουν. Αν δεν υπήρχε σχέδιο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσον σχεδιάζουν σε τέτοιο επίπεδο, αν και έχουν, Ινστιτούτα, έχουν ινστιτούτα τα οποία σχεδιάζουν. Αλλάζουν οι κυβερνήσει, θέλω να πω δημοκρατικά. Αλλά έχουν ινστιτούτα τα οποία σχεδιάζουν. Είτε υπήρχε σχέδιο, το οποίο σημαίνει δόλο, είτε υπήρχε αμέλεια, και στι δύο περιπτώσει. Γερμανία, αν όπως... δεν κάνω λάθο, τώρα και συγκυβερνούν τα δύο μεγάλα κόμματα, έτσι, δεν είναι. Ναι. Είναι ο μεγάλο συνασπισμό. Ναι, όχι, δεν είναι θέμα Παρά... αυτό. Δεν α, α... Α... Θέλω να αλλάζει... πω δηλαδή ότι είναι κοινή υπεποίθηση, η στρατηγική του δεν, δεν αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζει. Έτσι, μπράβο. Γιατί σχεδιάζουν οι Ινστιτούτοι. Γιατί εδώ πολιτικά. βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλη στρατηγική, το με ένα μεγάλο κόμμα που είναι σήμερα και έχει τελείω άλλη στρατηγική, α πούμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον στο, στο μπλα μπλα, να το πω έτσι. Γιατί επί τη ουσία και οι δύο έχουν υπογράψει συμβάσει, μνημόνια, πείτε τα όπω θέλετε. Ναι, υπάρχει διαφορά ακριβώ. Να σα ρωτήσω πώ πώς, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, για το, είστε αισιόδοξο για το μέλλον σε σχέση με την οικονομία μα. Εννοείται πώς... σχέση με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Ναι, πώ τα βλέπετε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο προσωπικά βλέπω είναι ότι μετά από πέντε χρόνια μνημονίου, για την ακρίβεια πεντέμιση χρόνια μνημονίου. Πεντέμιση χρόνια έχουν περάσει. Έχουν περάσει πέντε μισή χρόνια. Μάιο, Μάιο του 10, δεν ήταν. Μάιο του 10, ναι. Μετά από πεντέμιση χρόνια μνημονίου, έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργου και δεν κατεβαίνουμε τίποτα. Άρα. Αυτό Άρα. σημαίνει ότι αυτό που έλεγε ο Σαμαρά. Το 2012 ή το 2011, ότι το γιατρικό αυτό θα σκοτώσει τον ασθενή ή τουλάχιστον δεν θα μπορέσει να ανανύψει ο ασθενή με αυτό το συγκεκριμένο ιατρικό, αυτό επιβεβαιώνεται. Το γιατρικό παραμένει ίδιο. Όταν παραμένει ίδιο. Αυτό δηλαδή, το έλεγε πριν γίνει, πριν, ναι. πριν γίνει πρωθυπουργό, το έλεγε ότι. Το ναι, γι, μάλιστα. Ναι, ναι. Μετά, όταν, τι, μετά τι άλλαξε τελείω και αυτό. Άλλαξε γιατί υπήρχαν λόγοι για του οποίου άλλαξε και καλώ άλλαξε. Προσπάθησε πάρα πολύ για να αλλάξει αυτό το περίφημο ιατρικό και προσπάθησε να φέρει ανάπτυξη με ρυθμού. Ιουνίου 2016 δεν το κατάφερε για του λόγου που ξέρουμε. Μα αντιμνημονιακό δεν ήταν ο κύριο Ομαράκη. Αντιμνημονιακό ήταν. Ήταν και σφόδρα αντιμνημονιακό. Και, και έβγαζε λόγου και τα λοιπά. Και ξαφνικά έγινε και αυτό μνημονιακό. Όπω και να είμαι δίκαιο, και ο κύριο Τσίπρα ήταν αντιμνημονιακό, αλλά και αυτό υπέγραψε μνημόνιο. Και αυτό υπέγραψε μνημόνιο, γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Και κάνω το σταυρό μου για να δούμε τι θα γίνει το 2016. Και θα εύχομαι θα εγώ το έχω πει ότι αν πάμε και για τέταρτο μνημόνιο, που εύχομαι να μην γίνει, θα πάμε οι περισσότεροι στα χωριά μα. Πάρα, Για να γίνει κάτι το 2016, θα έπρεπε να μην έχει ανατραπεί η κυβέρνηση Σαμαρά το Δεκέμβριο του 2014 με την εκλογή του κυρίου Δήμα. Εάν αυτό δεν είχε συμβεί τότε, θα υπήρχαν οι ρυθμοί αναπτυξιακοί που είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2014, θα έφταναν μέχρι τον Ιούνιο του 2016, δηλαδή σε εκλογέ κανονικέ, και τότε θα μπορούσε να κρυθεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Τώρα δεν μπορεί να κρυθεί, διότι το πρόγραμμα το οποίο είχε διεκόπη στη μέση. Διεκόπη επειδή. Διεκόπη, αλλά στέναξε ο λαό τώρα τη Σαμαρά, ξέρετε. Η ε, διετία Σαμαρά στέναξε ο Γιατί τώρα δεν στενάζει. Δεν είπα εγώ για τώρα. Μην, μην, δεν συγκρίνω τον Σαμαρά με τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Σαμαρά με τον κύριο Τσίπρα. Σα λέω ότι στέναξε και το ξέρετε πολύ καλά από την φορολογία, από την ανεργία και από τη φτώχεια. Δεν η δίκτυα δείκτε ήταν πάρα πολύ ψηλή. Δεν υπάρχει εμβολία. Αυτά. Αλλά αυτό, δεν υπάρχει εμβολία. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί εγώ το έζησα από μέσα κιόλα και το βλέπα, με τη διαφορά ότι αυτό το οποίο συνέβαινε τότε ήταν τόσο πολύ επιβεβλημένο από του Γερμανού, που δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση να αντισταθεί. Άρα δεν κυβερνούσε ο Σαμαρά, κυβερνούσαν οι Γερμανοί. Γιατί τώρα κυβερνάει ο Τσίπρα. Δεν υπάρχει κανεί ο οποίο να μπορεί να κυβερνήσει όταν οι Γερμανοί ελέγχουν τη χώρα σε τέτοιο με τέτοιο βαθμό. Άρα γιατί δεν βγαίνουν να μα πούν την αλήθεια. Γιατί δεν έβγαινε ο κύριο Σαμαρά τότε ευθαρσό και να μα πει, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να κυβερνήσω διότι είμαι δεσμευμένο, είμαι με αλυσίδε στα χέρια, μα έχουν αλυσοδέσει κυβερνάει τον κογκλάβιο τη Βρυξέλλε και η κυρία Μέρκελ. το έλεγε. Με τον κύριο Σόιμπλε. συνέχεια. Κύριο έλεγε πιο... δε για πράγματα. Δεν έλεγε με αυτέ τι λέξει που λέτε εσεί. Έλεγε όμω ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό για το γάλα π.χ. ή για κάτι άλλο, διότι δεν το δέχεται η Τρόικα. Η Τρόικα τι είναι. Άρα που πάει αυτό η, κάνει η Ελλάδα, η Ελλάδα που πάει τώρα. Εφόσον μα κυβερνούν, λέτε, εσεί υποστηρίζετε ότι και επί, επί Τσίπρα πάλι μα κυβερνάνε. Στο ίδιο στυλ μα κυβερνάνε. Κάθε μέρα δεν ανακοινώνεται Κάθε μέρα. αυτό. Κάθε Πού μέρα. πάει η Ελλάδα, δεν τα δέχεται μον. γι' αυτό. Τρόικα... Πού πάει η Ελλάδα και πώ, αν έχετε την καλοσύνη να μα εξηγήσετε, αν έχετε τρόπο, πώ διορθώνεται αυτή η κακή κατάσταση. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένα τρόπο είναι να σκύψει το κεφάλι και για μακρό χρονικό διάστημα, όσο απαιτηθεί, να κάνει αυτά τα οποία λένε αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι, οι οποίοι νομίζουν ότι οι Έλληνε θα γίνουν Ολλανδοί μέσα σε λίγα χρόνια. Κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Το ένα είναι αυτό, mm. να υπομείνει δηλαδή για χρονικό διάστημα το οποίο κανεί δεν ξέρει ποιο. Δεν μπορώ να σε απαντήσω, δεν ξέρω. Ή να σπάσει το δεσμό. Δεν ξέρετε μέχρι πόσο, πόσο θα, πού θα τελειώσει δεν αυτή δεν η γέρω. κόλαση, ε. Αυτό έλεγα. Δεν, δεν ξέρω, αυτη η κολαση αυτο δεν φυσικα δεν ξερω και δεν ξέρει κανεί. Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι. Αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν το ΔΝΤ ή η Τρόικα γενικότερα, το κουαρτέτο όπω θέλετε πείτε. Ούτε ποιο. αυτοί ξέρουν. Που φυσικά δεν ξέρουν. Ό,τι είχαν πει έχουν πέσει, έχουν πέσει έξω. Δεν γνωρίζουν εκείνοι και ξέρετε γιατί δεν γνωρίζουν. Γιατί κάνουν υπολογισμού και πλάνα με βάση την αντίληψη ότι έχουμε απέναντί μα Δανού ή Βέλγου ή Ολλανδού ή Δεν υπομένουμε, κύριε Μπαλτάκο. Εμεί οι Έλληνε δεν υπομένουμε, δεν πληρώνουμε τι ε, τις εφορίε, δεν, δεν έχουμε μπει σε μια λιτότητα φοβερή, δεν κάνουμε υπομονή. Τι άλλο να κάνουμε, Σταματήσουμε να αναπνέουμε. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, ε, ε, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, ε... ακατέβατα. Αυτό δεν είναι αλλάζει με τίποτα. Αυτό αυτό. Είναι Ήθεση. Αυτό, η ύφεση, ύφεση, με ανεργία. Ανεργία, σωστό. Αυτά ταυτίζονται. κάτι, τρία εκατομμύρια Έλληνε είναι κάτω από το όριο τη φτώχεια. ναι αφήνω αυτού. Εγώ λέω εκείνου που δεν έχουν ούτε καν το, τα προστοζή, δεν έχουν 1,5 εκατομμύρια ανέργου. αυτό δεν αλλάζει με κανέναν τρόπο. Πέντε χρόνια λοιπόν. Γιατί κάνει, ξέρετε, γιατί, εσείς ξέρετε πολύ καλά. Γιατί κάνουμε υπομονή όλοι οι Έλληνε. Για να δούμε μια πλημέρα στο κοντινό μέλλον. Γι' αυτό κάνουμε υπομονή. Διότι εδώ διαφορετικά θα είχε γίνει πολύ πιθρόξελο η χώρα. Αν δηλαδή καταλαβαίναμε ότι δεν υπάρχει πρόπτικη και θα συνεχιστεί αυτό για πολλά χρόνια, και φοβήθηκα λίγο έτσι πω το είπατε πριν, λέω τώρα τι λέει ο κ. Μπαλτάκο. Δηλαδή, μέχρι πού βλέπει να παρατείνεται αυτή η κρίση. Αλήθεια, μέχρι πότε εσεί βλέπετε. Δεν βλέπω να υπάρχει. Δεν, υπάρχει, δεν, να υπά... δεν βλέπω εγώ προσωπικά δεν βλέπω αυτό που λέγανε παλιά δεν βλεπω φω στην άκρη του τούνελ. Θα υπάρξει κάποια στιγμή οικουμενική κυβέρνηση. Τι θα γίνει Για με τι αυτό. Τι θα υπάρξει οικουμενική, λέτε. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτό είναι πότε, πότε, μου. Στο 16 μέσα. Στο... Ναι, στο... φυσικά, στο 16 μέσα. Αν λοιπόν γίνει και η οικουμενική Α, κυβέρνηση. Εσεί συμφωνεί, συμφωνείτε με μια... Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Τη Στράτφορν, η οποία δεν είναι. Την, δεν την ξέρω. Συντηρι... Ό,τι ξέρω Στην έκθεση. Ναι, ναι. ναι. Την ξέρω. Είναι συντηρητικό μαγαζί αυτή που κάνουν τι εκτιμήσει, η οποία λέει. Και θέλω να ακούσουμε αυτά που θα μα πει ο κ. Μπαλτάκο. Χρονιά αστάθεια και το 16 λέει. Ενδεχόμενο να καταρρεύσει η κυβέρνηση. Είναι πολύ συντηρητικό μαγαζί που κάνει αυτέ τι εκτιμήσει. Ε, η Ελλάδα, λέει η ότι υποστηρίζει ότι η οικονομία τη Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο σοβαρά ζητήματα. Πρώτον, την πολιτική αβεβαιότητα. Και δεύτερον, την κοινωνική αναταραχή. Έτσι λένε αυτοί. Εσεί βλέπετε να έχουμε οικουμενική κυβέρνηση μέσα στο 16. Ναι, βλέπω ότι. Για ποιο δε... λόγο. Διότι δεν θα μπορέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι εύκολο να περάσει όλα τα μέτρα χωρί να έχει απώλειε. Αν έχει απώλειε τέτοιε, ούτω ώστε ένα νόμο σημαντικό ή και ασήμαντο να μην περάσει, ή αν περάσει ένα νόμο και χάσουν 20 βουλευτέ και ψηφίσει, α πούμε, το Πασόκ, το Ποτάμι, δεν ξέρω ποιο άλλο, Πάλι είναι το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να κυβερνήσει έτσι, όπω έγινε και την προηγούμενη φορά. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να γίνει οικουμενική κυβέρνηση για τον απλό λόγο ότι δεν μπορούμε να έχουμε εκλογέ κάθε έξι μήνε. Αυτή η οικουμενική κυβέρνηση, την οποία εγώ προβλέπω ότι θα συμβεί, θα είναι και μια ακόμα ελπίδα για το μέσο άνθρωπο. Όταν υπήρχε ο με θα έρθει ο Τσίπρα. Μπορεί κάτι να αλλάξει. Ήρθε ο Τσίπρα, τίποτα δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα ήρθε μια οικουμενική κυβέρνηση. Αν αυτή επιτύχει, κάτι μπορεί να αλλάξει στη χώρα. Αν και εκείνη αποτύχει, δεν θα υπάρχει ελπίδα πολιτική καθόλου. Ναι. Δηλαδή, η οικουμενική κυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι την οραματίζονται, γιατί υπάρχουν και μερικοί που οι τι θέλουν. Εγώ δεν λέω ότι τι τη θέλω, την προβλέπω, αλλά δεν θέλω. Ποιοι τι θέλουν την οικουμενική, λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσβλέπουν προ την οικουμενική ο κυβέρνηση. Ο λαό ή τα τζάκια ή τα. και στο λαό. Και στον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχουν Μπορεί. άνθρωποι που λένε να τα βρουν όλοι μαζί. Ε, να τα βρουν να... όχι σε, σε στήλη οικουμενική κυβέρνηση, να συνονοούνται. Να υπά... Εδώ συνεννοηθήκανε και αυτό μου κάνει εντύπωση. Mm. Το έγραψε και η Κόντρα προχθέ. Ο κ. Σουκούρη, νομίζω, σε άρθρο, Ε, Λέει, εδώ καθίσατε και συνονιθήκατε για το σύμφωνο συμβίωση. Τρία-τέσσερα κόμματα πώ ψηφίσαμε. Ναι, δε και δε... Καλά, εν πάση περιπτώσει. Συνονιθήκατε τρία-τέσσερα κόμματα πάντω. Πασόκ, ναι. ποτάμι κτλ. Και, και δεν μπορείτε να συνονιθείτε για τα πολύ βασικά θέματα τη αναπνοή του Έλληνα, του αέρα, του οξυγόνου του Έλληνα, του μέλλοντο του, τη αυριανή θετική μέρα για την οικονομία. Συνεννόηση... Εκτό αν είναι το κεντρικό, κεντρικό πολιτικό θέμα αυτή την περίοδο το σύμφωνο συμβίωση. Ε, Δυστυχώ αυτό έγινε για λόγους αποφυγή τη οικονομική πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι. χρησιμοποιήθηκε ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι ασήμαντο γιατί αφορά ένα ελάχιστο μέρο του πληθυσμού. Δεν αφορά του ανέργου, α πούμε, δεν αλλάζει η ζωή των ανέργων με το σύμφωνο συμβίωση. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε όμω προπαγανδιστικά για να φύγει το φόκου των μέσων από τα σοβαρά ζητήματα που είναι τα οικονομικά. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό. Αυτό γίνεται συχνά, πυκνά συχνά Μην από όλου του κυβερνητικού ναι. σχηματισμού. Να μείνουμε όμω λίγο στην οικουμενική κυβέρνηση. Εσεί κάνετε μια πρόβλεψη σημαντική. Είστε πολύ έμπειρο και λέτε ότι μέσα στο 16 θα έχουμε οικουμενική κυβέρνηση. Μήπω μπορείτε να μα προσδιορίσετε περίπου ποια εποχή του χρόνου θα συμβεί αυτό. Διότι μα είπατε ότι έχει πολλά εμπόδια μπροστά η κυβέρνηση. Τώρα ξεκινάμε με το ασφαλιστικό για παράδειγμα. Έχει το αγροτικό, έχει ναι. διάφορα. Βέβαια, οι 153 δεν είναι συμπαγεί. Συμπαγή. Ναι, οι 153. Έχει εκα... κυβερνήσει και ο κύριο ο κύριος Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πριν πολλά χρόνια βέβαια ο με 151. Ο Καραμαλή. Ο Καραμαλή, ο, ο, ο Κώστα. Βεβαίω. Ναι. 151. 151. Κοιτάξτε, έχουμε. Και... έχουμε... Δεν έχουμε... αρκούν, δηλαδή. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με του ανεξάρτητου, με τον κύριο Καμένο, τα πάνε καλά. Έχουμε στα βασικά... 153 βουλευτέ που και οι 153, πιστεύω εγώ βέβαια, θα θέλουν να ψηφίσουν όχι και α πούμε σε ασφαλιστικό. Και αναγκάζονται να ψηφίσουν ναι Έτσι για να, να μην πέσει η κυβέρνησή του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για πάντα. Δεν μπορεί να γίνεται για πάντα. Θα, κάποια στιγμή θα γίνει στραβή. Δηλαδή, κάποιοι από του 153 μπροστά σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα είναι ακραία αντιλαϊκό, όπω είναι το ασφαλιστικό για παράδειγμα, μερικοί από αυτού θα διαχωρίσουν τη θέση του. Πάντω, ο κύριο Τσίπρα υπο... λέει το ρεπορτάζ ότι την ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα, ξέρετε, τη δική του. Εκτό αν έχετε άλλη εκτίμηση. Έχει εμπειρία ο Τσίπρα να λέξει. Συνέλεγξη. Έχει καμία εμπειρία. Τι δεν έχει εμπειρία. Κέρδισε τρει εκλογέ μέσα στο 2015. Μα δεν Αέρα, άλλο πατέρα. Αυτό, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Με άνεση άλλο... άνηση λέγοντα έχει... Είναι τεράστια διαφορά. Καμία σχέση. σχέση. Μπορεί να πείθει τον κόσμο ναι. βγαίνοντα σε ένα μπαλκόνι και λέγοντα. είναι λέγοντας... εύκολο πράγμα αυτό. Να κερδίσει τρει εκλογέ διαδικασίε μέσα... μέσα σε δέκα μήνε. Αυτό είναι πιο εύκολο από το να μπορέσει να πείσει 153 ανθρώπου με σαφεί θέσει και απόψει και με σταθερή πολιτική γραμμή από τότε που γεννήθηκαν μέχρι τώρα. Πάντω η εκθυμώ... κακή εντό αγωγικών λέξη, κάνω χιούμορ, η κακή του ΣΥΡΙΖΑ, η Λαφαζανική, η Κωνσταντοπούλου κλπ., είναι εκτό ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε. Έχουν μείνει αυτοί οι οποίοι και συμπαθούν τον Τσίπρα και τον πιστεύουν. Δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι. Αυτά, ε? Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι αριστεροί και έχουν γεννηθεί, είναι από κούνια αριστεροί, έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε ένα άλλο πολιτιστικό περιβάλλον. Έχουν υπογράψει ένα πολιτιστικό περιβάλλον. Οι αριστερή ναι, ναι. που λέγαμε παλιά, ναι, σαφώς. εγώ όταν ήμουν μικρό, αλλιώ είχα την έννοια του αριστερού κτλ. Σήμερα η αριστερά είναι μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί με άνεση την αριστερά του κυρίου Τσίπρα να την ψηφίσει όπω την ψήφισε ένα κομμάτι το οποίο ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ένα ποσοστό αρκετά σημαντικό, πάνω από 7-8, μπορεί και 10%, στι τελευταίε εθνικέ εκλογέ ψήφισε τον κύριο Τσίπρα και στι προηγούμενε εκλογέ είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εγώ άλλο Άρα, λίγο Εγώ τα πράγματα λέω... έχουν αλλάξει. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Ναι. Ότι το DNA αυτών των ανθρώπων δεν αλλάζει δεν θέλουν να ψηφίζουν τα μέτρα αυτά και υποχρεώνονται να το κάνουν. Όταν φτάσει ο κόμπο στο χτένι, κάποια στιγμή δεν θα ψηφίσουν. Όταν δεν ψηφίσουν, η κυβέρνηση θα πέσει. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εκλογέ δεν θα γίνουν, δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογέ κάθε 6 μήνε. Δεν, δεν, δεν νομίζω, ότι ο κ. Παυλόπουλο θα διαλύσει τη Βουλή με τόση ευκολία, ναι. γιατί θα, δεν μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια. Η οικουμενική προσπάει. κυβέρνηση με ποιον πρωθυπουργό. Δεν, πού, δεν το ξέρω αυτό, κανεί δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι πολύ πρόωρο να το πούμε. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύεται ότι θα συνενούσε σε μια τέτοια εξέλιξη. Εξαρτάται τι περιστάσει. Μπορεί να συνούσε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο θα είναι ο προεδρό τη καταρχήν. Γιατί άλλο γιατί... ένα, άλλο άλλο δεν ξέρω. Θα έρθουμε στο, στο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήδη πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνο. Οπότε μου λένε πρέπει να πάω και σε διαφημίσει. Εδώ ένα φίλο, ο κύριο Στεφάνου. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε την εκπομπή. Ένα και χρόνια σα πολλά κύριε Στεφάνου. Λέει κύριε Μπαλτάκο, ότι οι Γερμανοί μα δάνειζαν επειδή κέρδιζαν οι γερμανικέ τράπεζε από το spread και επειδή αποκόμιζαν τεράστια όγκοι από τί... κέρδη. Από τη δημιουργία καταναλωτισμού στην Ελλάδα. Τόσο απλό είναι, λέει. Δεν βλέπει δόλο. Αυτό δεν είπα. Ναι, Δεν βλέπει δόλο. Ετί, άμα δεν είναι δόλο αυτό, τι είναι. Εσείς δολοκτονία είτε? είναι αυτό. Δολοκτονία. Αυτό είναι δολοκτονία ενό λαού. Ναι. Αυτό το οποίο κάνουν οι Γερμανοί. Όχι, λέει. με την έννοια το λέει ο κ. Στεφάνο, ότι έτσι είναι το παιχνίδι του καπιταλισμού. Βεβαίω και είναι το, παιχνίδι του, είναι το παιχνίδι του καπιταλισμού. Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα αυτοί να κάνουν του ηθικού κίνησου και να λένε γιατί υπερδανιστήκατε. Αυτοί οι οποίοι υπερδάνιζαν. Βεβαίω αυτό είναι ο καπιταλισμό. Και πρέπει να τον γνωρίζει. Αν δεν ξέρει του κανόνε του, δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι. Μάλιστα. Οι Γερμανοί ξέρουν του κανόνε πολύ καλά. Εμεί δεν του ξέρουμε. Κυρία Ειρήνη Κουτρουλή, χρόνια σα πολλά. Έτσι καταλάβατε. Αυτό καταλαβαίνετε από αυτή την εκπομπή. Λυπάμαι που δεν καταλαβαίνετε, κυρία Κουτρουλή. Περιμένω να δω πώ ακόμα θα λιβανίζεται το Τζίπρα. Λέει διάφορα χαρα... ε, κοσμητικά για τον κύριο Τσίπρα, τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω. Όχι γιατί είμαι σεμνότυφο, απλώ δεν επιτρέπεται να αναφέρεστε με τέτοιε εκφράσει για τον Πρωθυπουργό, όποιο και να είναι αυτό. Δεν συμφωνώ. Γι' αυτό δεν το διαβάζω. Α, το καλύτερο που λέτε, τι είναι λοιπόν αυτό το παιδάκι. Πάντω, εσεί αυτό καταλαβαίνετε από αυτή την εκπομπή. Ότι λιβανίζουμε τον Τζίπρα. Λοιπόν, κύριε Μπαλτάκο, θα πάμε σε διαφημίσει και μπαίνουμε στο κομμάτι. Έχω πολλά να σα ρωτήσω για τη Νέα Δημοκρατία. Διαφημίσει δύο λεπτών.